Καλημέρα σας. Λοιπόν, στη σχέση με τον ναρκισιστή, δύο βασικά πράγματα είναι. Ένα, να μην τον υποτιμάμε. Μην τον υποτιμάμε. Καθόλου. Είναι ικανός για πάρα πολλά, πρώτον. Δεύτερον, είναι μεγάλο ταλέντο και στην υποκριτική. Μεγάλο ταλέντο φαντασίας. Θα φτιάξουν δηλαδή σενάρια φοβερά και τρομερά. Που αναρωτιέσαι πώς δεν κάνουν ταινίες. Είναι φοβερή σε αυτό το πράγμα. Η φαντασία τους δεν έχει όρια. Όταν είναι να φτιάξουν σενάριο για να κατεδαφίσουν κάποιον, θα βάλουν όλοι τους το ταλέντο μέσα εκεί. Μην υποτιμάτε τη μνήμη τους, όσο και αν σας το παίζουνε. Αχ, δεν θυμάμαι ή αυτό ή... Θα παίξουν μεγάλο παιχνίδι και σε αυτό. Θα προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι δεν θυμούνται. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω καταλάβει ότι η μάνα μου παίζει συχνά το παιχνιδάκι «Α, δεν θυμάμαι, σου κάνω εμπιστοσύνη». Παράδειγμα, τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα πει ότι θα περάσω να της αφήσω ξύλα για το τζάκι της. Και μου λέει στο τηλέφωνο, μην ξεχάσεις να μου φέρεις τα λεφτά από το λογαριασμό που σου πλήρωσα, γιατί πήγε από το ταχυδρομείο, πήρε ένα λογαριασμό και τον πλήρωσε. Φτάνοντας εκεί, της έχω πάρει τα λεφτά που μου μεταβίβασε κάποιος να της δώσω χρωστούμενα, να της τα δώσω, και της έδωσα και τα λεφτά από το λογαριασμό που πλήρωσε. Και τα λεφτά για την ταχυδρομική θηρίδα που πληρώνει αυτή τόσα χρόνια και μου είπε θέτως να την πληρώσετε κι εσείς μια φορά. Εντάξει, την πληρώνουμε εμείς. Έχει μια ταχυδρομική θηρίδα και έχουμε και τα γράμματά μας πάνε και εμάς εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώς θα την είχε και θα την πλήρωνε, αλλά τέλος πάντων μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Την πληρώνουμε εμείς φέτος. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί πέρα, της δίνω το 500 που μου δώσε να της δώσω, τα χρωστούμενα, και της λέω και 85 από το λογαριασμό και η ταχυδρομική θηρίδα 60. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω, τι είναι, λέω, μου πλήρωσε ένα λογαριασμό, της ξαναεξηγώ. Α, μπορεί, δεν θυμάμαι, είσαι σίγουρη, ναι, σου κάνω εμπιστοσύνη. Παιχνιδάκι είναι αυτό. Στο τηλέφωνο πριν μισή ώρα μου είπε, μην ξεχάσεις να μου φέρεις το λογαριασμό, έτσι. Λοιπόν, και λέω τώρα, λέω στον άντρα μου, αυτό το παιχνιδάκι της δεν θυμάμαι, σου κάνω εμπιστοσύνη, μου μυρίζει, μου βρωμάει. Και το κάνει πάντα με λογαριασμούς που έχει πληρώσει. Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό? Το κάνει για να με φέρει σε... να με δοκιμάσει, να δει αν εκμεταλλευτώ εγώ τα κενά μνήμης της, τα δίθεν κενά μνήμης της, γιατί δεν πείθομαι καθόλου ότι έχει κενά μνήμης, λοιπόν τα δίθεν κενά μνήμη της, για να την κλέψω, πώς το λέμε, να ξεχαστώ δίθεν, να της δώσω πίσω τα λεφτά. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, για να μπορέσει να με κατηγορήσει μετά. Να μου πει, ναι, αλλά εγώ σε ένα χαρτάκι γράφει αυτό, γράφει εκείνο. Είναι φοβερή. Λοιπόν, που συνεχίζω και είμαι εντάξει στα χρωστούμενά μου και στα τέτοια μου. Όταν της το χρωστάω κάτι, τα γράφω και της λέω θα στα δώσω μόλις τα έχω. Και όλα σωστά. Μόνο μικρούς λογαριασμούς σαν και αυτούς, ας πούμε, μη μαζεύονται. Κατευθείαν της τα πληρώνω. Γιατί ρε φίλε, δεν γίνεται από τη μία να κοκορεύεσαι για την μνήμη σου και να βγάζεις κάποια πράγματα τα οποία λες, μα που τα θυμάται αυτή, ας πούμε, αυτό. Τι είπα τότε ή τι δεν είπα τότε ή τι έγινε ή όλα. Πού θυμάται λεπτομέρειες τέτοιες και μετά σου κάνει την πάπια, ας πούμε. Παιχνιδάκι, τίποτα άλλο. Σου στείνει δηλαδή παιχνίδι για να μπορέσει να σε κατηγορήσει. Για να πιαστείς εσύ και να μπορέσει να σε κατηγορήσει. Πάμε τώρα στα φοβερά σενάρια που σκαρφίζονται και που φτιάχνουν. Τα οποία είναι, θέλει προσοχή εκεί πέρα, γιατί έχουν πάντα ένα σκοπό. Μέσα στις τηλεφωνικές τις κλήσεις που είχε με οικογένεια, οικογενειακά μέλη άλλα, την περασμένη εβδομάδα είχε πετάξει ότι εγώ δεν γουστάρω τον αδερφό μου. Το οποίο μου φάνηκε ένα πολύ παράξενο. Αυτό δηλαδή. Λέω, και άντε και να είπα ότι δεν γουστάρω τον αδερφό μου. Αυτό το να πας να το πεις στον άλλον, κάτι δεν μου κάθεται.
Δηλαδή κάτι δεν μου κάθεται. Γιατί ήταν ύπουλο, ήταν ύπουλο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω πει ποτέ τέτοιο πράγμα, ότι δεν έχω ούτε καν δείξει ότι δεν γουστάρω τον αδερφό μου. Δεν υπάρχει και λόγος να μην το γουστάρω, δεν έχουμε και τόση σχέση τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, μου φάνηκε παράξενο. Η μητέρα μου, από τότε που είδε μια φορά τον αδερφό μου, τον μισό αδερφό μου, έτσι, είναι του πατέρα μου μια άλλη γυναίκα, τον είδε πριν 1,5 χρόνο για 3 ώρες, έχει δείξει υπερβολική αγάπη για αυτό το παιδί. Το λατρεύω, τι καλό παιδί, και μέχρι και ο πατέρας μου της έχει πει, και πού τον ξέρεις εσύ. 3 ώρες το γνώρισε όλο και όλο. Τέλος πάντων, υπερβολική αγάπη. Το θέμα είναι ότι όταν υποκρίνονται αυτήν την λατρεία και την αγάπη που έχουν για άλλους ανθρώπους, γιατί υποκρίνονται, ουσιαστικά υποκρίνονται, δεν γίνεται ένας κακός άνθρωπος σαν τη μητέρα μου δηλαδή να τρέφει αγάπη για το παιδί της γυναίκας που της έκλειψε τον άντρα στην ουσία, έτσι. Και απλώς είναι για να μας κάνει εμάς να ζηλέψει που το χρησιμοποιούσε αυτό. Όσο να είναι η κακία της για αυτό το παιδί, το παιδί άλλης γυναίκας και όλα αυτά, κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια. Δεν μπορούν να παίξουν το παιχνίδι αυτό για πάρα πολύ. Ό,τι παιχνίδι και αν παίξουν, το παίζουν καλά, αλλά δεν μπορούν να το παίξουν για πολύ. Κάποια στιγμή τα αληθινά τους συναισθήματα αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν λοιπόν άρχισε να λέει ότι εγώ δεν γουστάρω τον αδερφό μου, μου κάθισε κάπως. Πολλά είπε που έπρεπε να μου κάτσουν κάπως, αλλά αυτό το συγκεκριμένο μου κάτσε εμένα, γιατί ήταν παράξενο. Λέω στον άντρα μου να δεις που αυτή εκφράζει αυτό που αισθάνεται για τον αδερφό μου. Και όντως έγινε αυτό, το έδειξε σε ένα άλλο τηλεφώνημα, όπου ο αδερφός μου πήγε να επισκεφτεί τον πατέρα μου, έτσι, που να κρύψει και αυτή τη ζηλιά, ή να την τρώει, ότι ο πατέρας μου περνάει χρόνο με το παιδί του, τέλος πάντων. Και εξέφρασε μία δυσαρέσκεια για το ότι το παιδί ήρθε με φίλο, ας πούμε. Και λυπόταν και τον πατέρα μου, ότι μπορεί και να κοιμήθηκε κάτω στο πάτωμα για να του δώσει το κρεβάτι του, και δεν έχει σεβασμό και δεν ξέρω τι. Και εμένα, άμα έρθει εδώ πέρα, λέει, θα έρθει με τους δικούς μου κανόνες. Λες και έχει μια καούρα το παιδί να έρθει σπίτι της. Θα έρθει με τους δικούς μου κανόνες. Θα του πω, αγοράκι μου, στον καναπέ ή στο δωμάτιο απάνω θα κοιμηθείς. Και μην νομίζει ότι θα έρθει στα ενοικιαζόμενα να κοιμηθεί, γιατί αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Σου λέει τώρα εγώ ότι άμα έρθει θα έρθει στο σπίτι μου να τον κοντρολάρω. Τέλος πάντων, αλλά έβγαλε μια κακία έτσι όταν το μίλεγε, και θα βγουν και χειρότερα σε λίγο, θα δείτε. Ένα το κρατούμενο. Στα διάφορα αυτά δηλαδή εγώ δεν αντέδρασα, και είμαι και πολύ περήφανη να λέω ότι έχω προχωρήσει στον τρόπο που χειρίζομαι τον ναρκισσιστή στη ζωή μου. Δεν αντιδράω όπως παλιά, τώρα το κοντρολάρω λίγο, δεν φωνάζω πίσω, δεν απολογούμε, δεν δικαιολογούμε, είμαι μάγκας τώρα, έχω προχωρήσει ένα επίπεδο παραπάνω και ξέρω να τη χειρίζομαι, ας πούμε, και ξέρω να μην την αφήνω να με επηρεάζει. Μέγα λάθος κι αυτό. Ενώ δεν πρέπει να υποτιμάμε τον ναρκισσιστή, δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε, λέμε, δεν ξέρω πώς να το πω, να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και το τι έχουμε καταφέρει. Ναι, καταφέρνουμε πολλά γιατί το δουλεύουμε και είναι φυσιολογικό να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας και τις αλλαγές που έχουμε κάνει, αλλά μην νομίζουμε ότι είμαι υπεράνω. Όχι, ο ναρκισσιστής είναι πιο δυνατός από εμάς. Έτσι, έχει χρόνια εμπειρία σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να μας χειριστεί, να μας παίξει όπως γουστάρει. Θα το καταφέρει, γιατί εμείς δεν είμαστε έμπειροι. Έτσι, εμείς δεν έχουμε γεννηθεί παίζοντας το παιχνίδι του ναρκιστή. Το καταλάβαμε στα 40 μας, στα 30 μας. Άντε, μερικοί σας είστε και πιο νέοι, μπράβο σας, χαίρομαι για σας, γιατί θα τους ξεπεράσετε πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι, μην απαναπάβεστε επειδή μάθατε να μην αντιδράτε. Μην νομίζετε ότι δεν θα το καταφέρουν κάποια στιγμή. Εμένα τέλος πάντων το κατάφερε. Εμένα το κατάφερε. Εκεί που ήμουνα και μπορούσα να την ακούω να λέει μαλακίες, να λέει κακίες, να κατεβάζει τον έναν ή τον άλλον, και να μην μιλάω, να μην με επηρεάζει, κατάφερε εχθές
να με κάνει Τούρκο. Τούρκο. Και τι ήταν αυτό, γιατί έτσι μαθαίνουμε, μέσω αυτονόμου μαθαίνουμε και για τον εαυτό μας. Το δούλεμα. Αυτό το δούλεμα που σου κάνουνε, αυτό εμένα με εξαγριώνει. Δηλαδή, για πόσο μαλάκα με παίρνεις. Για πόσο μαλάκα με παίρνεις. Πόσο νομίζω ότι μπορείς να με δουλεύεις στα μούτρα.